Κοντά μου είναι ο ποδοσφαιριστής των Σουρμένων, ο Ηλίας Κότση. Ηλία, δυστυχώς για εσάς ιτηθήκατε στην πρεμιέρα απέναντι στο Ρουφ, το οποίο Ρουφ βέβαια είναι μια δυνατή ομάδα που θεωρητικά τουλάχιστον θα διεκδικήσει πράγματα φέτος. Παρ' όλα αυτά, κάνατε μια καλή εμφάνιση και μάλλον σας αδικεί το τελικό σκορ. Θα θέλαμε να μας πεις και εσύ την άποψή σου για το τελευταίο παιχνίδι που έγινε. Ναι, σίγουρα το Ρουφ έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει κάνει αρκετές προσθήκες φέτος. Δείχνει πολύ ανταγωνιστική. Από την πλευρά μας εμείς, όπως είπατε, πιστεύω ήμασταν άτυχοι. Θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι αν μία από τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε είχε καταλήξει γκολ. Καταφέραν αυτοί να προηγηθούν στο σκορ. Όπως ξέρουμε, βαραίνουν λίγο τα πόδια μετά το ένα γκολ, προσπαθείς λίγο παραπάνω. Πιστεύω ότι κρίθηκε στα σημεία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, ήμασταν λίγο άτυχοι, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα λάθη μας και να προχωρήσουμε. Είναι ευκαιρία λοιπόν την Κυριακή που έρχεται για να μάτσετε με τον Άγιαξ Σταύρου να ξεκινήσετε να κάνετε, να πετύχετε την πρώτη σας νίκη. Ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για εκείνο το παιχνίδι. Όπως έχουμε πει και με την ομάδα, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν κοιτάμε μακροπρόθεσμα κάποιο στόχο. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο κάθε παιχνίδι και ό,τι καλύτερο πάρουμε. Αρχής γενομένης από την Κυριακή με τον Άγιαξ Σταύρο εδώ σε εμάς. Τα Σουρμένα πάντα είναι από τις δυνατές ομάδες της Αθήνας, πάντα είναι ψηλά. Φαντάζομαι ο ίδιος στόχος είναι και φέτος, Ηλία, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως μου έχουν πει και εμένα και όπως ήξερα και εγώ προσωπικά, τα Σουρμένα πάντα πρωταγωνιστούσαν. Ήτανε πάντα στις ψηλές θέσεις του πρωταθλήματος, έτσι και φέτος αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Να είμαστε ψηλά. Τώρα, Ηλία, δεν ήσουν εσύ πέρσι στην ομάδα, φέτος ήρθες στο καλοκαίρι. Είσαι πόσο, 2 μήνες, δεν είσαι παραπάνω εδώ πέρα. Τι σε έκανε καταρχάς, γιατί έκανες μια καλή σεζόν νομίζω πέρσι, οπότε σίγουρα θα έχεις και άλλες προτάσεις για να συνεχίσεις την ποδοσφαιρική σου πορεία. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισες να έρθεις στα Σούμενα. Τι ήταν λοιπόν αυτό που σε κέντρισε για να έρθεις τελικά σε αυτή την ομάδα? Ο τρόπος που με προσέγγισαν τα Σούρμενα ήταν πάρα πολύ καλός. Είχα εγώ ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια και για τη διοίκηση των Σουρμένων, ότι είναι καλοί άνθρωποι, νοικοκυρεμένοι και είναι πάνω απ' όλα ένα υγιές σωματείο. Δεν έχω ακούσει κάτι αρνητικό από κάποιον παίχτη, επειδή όπως ξέρετε εμείς μιλάμε μεταξύ μας για τις ομάδες κτλ. Και έμαθα ότι είναι πολύ οργανωμένοι και ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους που με έκανε να έρθω στα Σούρμενα. Τι μπορώ να πούμε για σένα τώρα, Ηλία? Σ' αρέσει περισσότερο να παίζεις center forward, σ' αρέσει περισσότερο να παίζεις στα πλάγια. Πού πιστεύεις ότι ταιριάζεις περισσότερο σε μια ομάδα, πού θα μπορείς να βοηθήσεις περισσότερο? Κοιτάξτε, έχω 3 είναι οι θέσεις που παίζω οι κυριότερες, είναι center forward και τις δύο πλευρές των άκρων. Τώρα αν με ρωτήσετε ποια θέση μου αρέσει εμένα πιο πολύ, είναι η θέση που θα πάρω πιο πολλές φορές την μπάλα και είναι στα άκρα. Τώρα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορώ να παίξω στην κορυφή της επίθεσης. Πόσο δύσκολο είναι να σκοράρεις ξεκινώντας από τα άκρα, μπαίνοντας στην περιοχή? Πόσες πιθανότητες έχει αυτό ένας καλός ποδοσφαιριστής να το πετύχει? Δηλαδή, όχι μόνο να βγάζει, έτσι δεν είναι? Η δουλειά του εξτρέμ είναι να τροφοδοτεί όχι μόνο στην επίθεση. Περιμένουν και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και γκολ. Πολλά, ίσως. Τα extreme, ίσως όσο και στο center four. Ναι. Τα extreme στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι καθαρά επιθετική για μένα. Συμμετέχουν πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι και πολλές φορές οι προπονητές χρησιμοποιούν το center four ως ένα στήριγμα ώστε να βγαίνουν οι ακραίοι επιθετικοί στο goal. Σαν μια παγίδα, ας πούμε, σαν δύο κρυφοί επιθετικοί των άκρων. Είναι ανάλογα το σχήμα που θα επιλέξει ο κάθε προπονητής, είτε για να πλαγιοκοπήσει με σέντρες, είτε να συγκλίνουν μέσα. Είναι πολλές εκδοχές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε προπονητής. Είσαι χρόνια στο Αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τι πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται καλά εδώ ίσως στις ομάδες και τι ίσως θα πρέπει να αλλάξει ώστε, γιατί όχι, να ανέβει κι άλλο το επίπεδο? Γιατί εντάξει, αεραστεχνικά νομίζω είναι, αν όχι το δυνατότερο, σίγουρα τα πιο δυνατά στην Ελλάδα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Ποια είναι η άποψή σου, εσύ που τα ζεις και από μέσα, παίζεις χρόνια, χρειάζονται και η άποψη των ποδοσφαιριστών να ακούγεται, Ηλία? Ναι, κοιτάξτε, εγώ. Γι' αυτό και παίρνω το θάρρος να σε ρωτήσω. Πολλά χρόνια δεν είμαι στο Αθηναϊκό ποδόσφαιρο, ήμουνα πιο πολύ σε ομάδες της επαρχίας, ήμουνα στη Σύρο 2 χρονιές. Είναι η δεύτερη μου γεμάτη χρονιά στις αθηναϊκές κατηγορίες εδώ στην Αλφα Αθήνας. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν ομάδες στο Αλφα τοπικό που μπορούν να κοντράρουν άνετα ομάδες της Γάμα Εθνικής.
Το μόνο που αλλάζει είναι τα μηδενικά στο τέλος κάθε παίχτη. Τώρα, όσον αφορά το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, τώρα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Βλέπω πολλή οργάνωση και από τις ομάδες να λειτουργούν σε επαγγελματικούς ρυθμούς με φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, υλικά πάρα πολλά. Και επίσης βλέπω και πολύ απήχηση από τον κόσμο να στηρίζει αυτό το πρωτάθλημα και ίσως να φταίτε και εσείς λίγο σε αυτό, να έχετε βάλει το λιθαράκι σας, βοηθάτε να προβάλλετε το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, κάτι που έχει ανάγκη και ο ποδοσφαιριστής. Έτσι, να δείχνει, να βλέπει τα δυνατά του σημεία, να βλέπει τις υπόλοιπες ομάδες, είναι για τον προπονητή κάτι συν το να βλέπει σε βίντεο τα παιχνίδια και να διορθώνει λάθη. Έχει εξελιχθεί πιστεύω πάρα πολύ το πρωτάθλημα της Αλφαδίνας. Τέλος, όπως είπαμε, παίζετε μέσα με τον Άγιαξ Σταύρου. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να στείλεις και ένα μήνυμα στον κόσμο των Σουρμένων, ο οποίος έδωσε δυναμικό παρόν την Κυριακή. Ναι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι προσωπικά ότι μέσα σε εισαγωγικά ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο που ενώ μας στήριξε τόσο πολύ, δεν μπορέσαμε να του αποδώσουμε αυτό το κάλεσμα. Κάθε εβδομάδα αυτό είναι το μήνυμα μας στον κόσμο, να είναι κοντά μας, να μας στηρίζει και εμείς με τη σειρά μας θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να μην τους απογοητεύσουμε. Ηλίας, ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία να έχεις. Ευχαριστώ και εγώ.